τεράστια που το είπε. Τώρα μου έστειλαν ένα κάτι στο κινητό και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ήταν η ζωή των Αγίων που γιορτάζουν αύριο. Και βέβαια η Εκκλησία πάντα τους Αγίους τους τιμάει από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Στο Άγιον Όρος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η ώρα της επόμενης μέρας, δηλαδή 12 μεσάνυχτα, αυτή ήταν η Βυζαντινή ώρα για 1000 χρόνια. Αυτή την ώρα θα ήταν ακόμα στο Άγιον Όρος. 12 μεσάνυχτα είναι την ώρα που πάει να δύσει ο ήλιος και ξεκινάει η επόμενη μέρα. Οι Άγιοι λοιπόν που γιορτάζουν αύριο είναι δύο μάρτυρες της Εκκλησίας μας στην εποχή των διωγμών. Μαρτύρησαν το 253 ο Ξύστος και ο Λαβρέντιος, ο διάκονος, στη Ρώμη. Και πως μαρτύρησαν, δέστε τώρα, εκεί με ξεκινάει ο διωγμός. Ξέρουμε τον Ξύστο ότι ήταν ο επίσκοπος Ρώμης. Κατευθείαν παίρνει το κεφάλι. Δεν μας ενοχλεί. Ας το να χαμογελάσει κι αυτός. Ο Άγιος Λαβρέντιος ήταν ο διάκονος. Τι θέλαν τώρα να πάρουν από τον διάκονο? Επειδή ξέρανε ότι ο Λαβρέντιος ταΐζει και βοηθάει πάρα πολλούς φτωχούς, πίστεψαν ότι έχει και πολλά χρήματα. Σου λέει, αφού βοηθάει, θα έχει και χρήματα πολλά. Και του ζήτησαν να φέρει τους θησαυρούς. Τι κάνει ο διάκονος? Κάνει πολύ προσευχή. Γεμίζει, λέει, κάποιες καρότσες με φτωχούς, τα κάρα, και τα πηγαίνει μπροστά στον άρχοντα, του λέει, ο θησαυρός μας. Αυτός, λέει, είναι ο καλύτερος θησαυρός που έχω. Τσατίζεται αυτός και αρχίζουν τα βασανιστήρια και στο τέλος, λέει, τον έβαλα πάνω σε μία σχάρα, όπως βάζουμε εμείς και ψήνουμε, και τον έψησαν ζωντανό. Παρέδωσε το πνεύμα. Και διαβάζοντας τη ζωή αυτών των δύο Αγίων, λέω, πως οι Άγιοι, μωρέ, υπέφεραν για αυτά που εμείς λέμε Εκκλησία και Ορθοδοξία? Πως οι Άγιοι παλιοί και καινούργοι? Ξέρετε, έχουμε εδώ Άγιο Λείψανο από τον Άγιο Φιλούμενο. Ο Άγιος Φιλούμενος, ο Κύπριος, ήταν ιερέα στο φρέα του Ιακώβ, στις μέρες μας, από τους σύγχρονους τωρινούς Αγίους. Και εκεί που φύλαγε την εκκλησία στο φρέα του Ιακώβ και διακονούσε, μπήκαν οι φανατικοί Εβραίοι που το θέλουν το φρέα του Ιακώβ δικό τους και του κόψανε τα χέρια και τα πόδια με το τσεκούρι. Μπαμ, 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 τέλειωσε. Και εκυδεύτη, πέρασα 10 χρόνια, έγινε η επιταφή, το μεν σώμα ολόκληρο είναι άφθαρτο, ακόμα και οι τρίχες στην ίδια θέση τους δεν πήραξαν τίποτα και τα ρούχα και όλα. Τα χεράκια όμως, οι άκρες και τα ποδαράκια λιώσανε και ένα από αυτά τα μικρά κομματάκια έφτασε στα χέρια μου και το έχουμε εδώ και το προσκυνάμε και όσοι έρχονται το προσκυνάμε. Αλλά ξέρετε κάτι, μαρτύριο δεν ζήσαν μόνο οι μάρτυρες Άγιοι. Μαρτύριο με τη συνείδησή του ζήσαν και οι άλλοι Άγιοι όλοι. Πόσο
πονούσε για τον κόσμο γέροντας Παΐσιο. Χιλιάδες ώρες περίμενε και περίμενε όλους τους ανθρώπους για να ακούσει τον πόνο τους και τα βάσανά τους. Και όταν τελείωνε η ουρά, είτε εκεί στην Παναγούδα που πηγαίναμε, ξέρετε, εκεί στην Παναγούδα, στο κελάκι του για να πας, ακόμα μέχρι τώρα υπάρχει, τόσο πολύ κόσμος πήγαινε και ερχότανε, αν έχετε δει φωτογραφίες, που ήταν σαν να ήταν διπλός δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Κάτω, στα χωράφια εκεί για να φτάσουμε, είχαν φαγωθεί τα χόρτα από τον πολύ κόσμο. Είχα πάει μια φορά χειμώνα, χιόνι είχε, και λέω σήμερα θα είμαι μόνος του ο γέροντας να τον απολαύσω. Και πάω και αρχίζω και μετράω καμιά οχονταριά. Περιμέναμε όλοι μέσα στο χιόνι και μέσα στο κρύο και μέσα στην παγωνιά, γιατί το κελάκι του ήταν τόσο μικρό που δεν χωρούσε μέσα, για να πάρουμε σειρά για να μπούμε. Και εδώ στη Σουρωτή η ουρά ήταν ατελείωτη. Μήπως και τώρα για τον τάφο του πάλι δεν είναι ατελείωτη η ουρά? Και όταν τελείωνε ο γέροντας με τον κόσμο, μετά άνοιγε τα χράματα. Πόρε, λέει, πόσα χράματα, πόσος πόνος, πόσα βάσανα. Και μετά άρχισε να γράφει στον καθένα και μετά να φτιάχνει στα φωτάκια με τα χεράκια του για να τα δίνει ευλογία στον καθένα. Ευλογία στον καθένα. Και όταν μετά περίσσευε χρόνος, να κάνει και προσευχή. Πρώτα για όλους εμάς και μετά αν περίσσευε και είχε δυνάμεις και για τον εαυτό του. Και να σας πω και ένα άλλο σημείο αγάπης του γέροντα. Είχε πάει για 4 χρόνια κάτω στο Σινά. Στην αρχή στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης και μετά πάνω στο βουνό, ανάμεσα από την κορυφή και από το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, υπάρχει ένα ασκητήριο μέχρι σήμερα, είναι και σήμερα κάποιος μοναχός εκεί, των Αγίων Χαλακτίωνος και Επιστήμης. Τόσο πολύ είναι ξερότοπος εκεί, γιατί δεν βρέχει ποτέ, που στάζει μία πηγή μέσα στο κελί, στη σπηλιά, και μαζεύει το καλοκαίρι 1 λίτρο νερό, το δέχει μόνο 2-3 λίτρα νερό. Και το είχε και την κούπα και μάζευε, και όποιος έρχονταν επισκέπτης, τη μοίραζε την κούπα και πάει το νερό. Και έγραφε ένα γράμμα, πόσο δύσκολο είναι, Βασίλη μου. Ήταν ο κύριος Βασίλης που ήταν και φίλος μου μετά στην Κόνιτσα. Πόσο δύσκολο είναι, Βασίλη μου, να μην έχεις νερό. Εδώ το καταλαβαίνω. Που μετά περίμενε μόνο το βραδινό νερό να πιει και να έχεις, ρε παιδί μου, λέει, 40-45 βαθμούς ζέστη έξω και να μην σου περισσέψει νερό. Και πήγαιναν οι Βεδουίνοι, οι φίλοι του, και ήξεραν ότι θα βρουν λίγο νερό εκεί και πήγαιναν επίσκεψη και τους έδιναν το νερό του. Έτσι είναι λοιπόν η άσκηση των Αγίων. Δεν κοιτάνε τον εαυτό τους. Τώρα συγχωρέστε με που θα πω ένα γεγονός σήμερα το μεσημέρι. Με παίρνουν κάποια παιδιά τηλέφωνο. Ούτε θα πω ποια είναι αυτά τα παιδιά. Και μου λένε, είδαμε την καταστροφή κάτω εκεί, στην Εύβοια. Και θέλαμε να πάμε διακοπές λίγες μέρες. Δουλεύουν καλά, παίρνουν κάποια λεφτά και τα δυο, ζευγάρι είναι. Και είπαμε, λέει, να κάνουμε μισές τις μέρες και να πάμε τα λεφτά τα υπόλοιπα, να πάρουμε τρόφιμα και νερό και να ψυχτικά και να τα μαζέψουμε εκεί που μαζεύουν στη Θεσσαλονίκη
για να τα στείλουν για αυτούς που υποφέρουν. Ακούτε, μωρέ, παιδιά, όχι μεγάλοι, κόψανε τις μέρες τους που θα ήταν 7-8 για να τις κάνουν 4 για να πάνε και να δώσουν. Και δώσανε, λέει, ό,τι υπόλοιπο. Να γιατί ακόμα κάπου στο βάθος μας λυπάται ο Θεός. Γιατί έχει αγιασμένες ψυχές εκεί που εμείς ίσως δεν υπολογίσουμε ότι οι ψυχές είναι αγιασμένες. Να σας πω και ένα χθεσινό βραδινό. Μπαίνω στη σειρά, μετά μπαίνετε στη σειρά για εξομολόγηση. Τα τελευταία άτομα τα είδα 1,5 ώρα τα μεσάνυχτα και ήταν μια οικογένεια με παιδιά που είναι ο ένας λύκειο και ο άλλος πανεπιστήμιο. Και λέω, τι υπομονή μου αυτά τα παιδάκια για να περιμένουν να δουν παπά πνευματικό για να συζητήσουν μαζί. Και μάλιστα μου έκανε ένας ο φοιτητής τόση εντύπωση που επέμενε να του βάλω τάξη και ήταν 1 η ώρα τα μεσάνυχτα. Πάτερ μου, όχι, δεν θέλω σύντομα. Θέλω να τα πούμε καλά, γιατί θέλω να βάλω τάξη στη ζωή. Τα ακούτε πώς θα μας δικάσει ο Θεός, που εμείς οι μεγάλοι δεν κάνουμε τίποτα παρά μόνο να χαζεύουμε όλη την ημέρα στην τηλεόραση. Και ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν ανύποπτοι άνθρωποι δίπλα μας, που κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα, που κάνουν την προσπάθεια να βάλουν σε τάξη την ψυχούλα τους, να βάλουν σε τάξη την ψυχή τους και να την παραδώσουν τακτοποιημένη στο Θεό. Τέτοια παραδείγματα βλέπω δεκάδες. Άμα σας πω ότι εδώ, και δεν σας το λέω για κάφημα, γιατί δικό σας κάφημα είναι του ναού σας, του τόπου σας. Περνάνε άνθρωποι να πάνε Κομοτηνή και Ξάνθη και Καβάλα και Αλεξανδρούπολη και κάνουμε, λέει, παράκαμψη να δούμε να πάρουμε ευλογία, να εξομολογηθούμε για να κοινωνήσουμε. Έχει λοιπόν και ο Θεός τις ψυχές Του στις μέρες μας. Και δεν είναι λίγες αυτές οι ψυχές. Προχθές μου ήρθε ένας από τα Γιάννενα μέχρι εδώ και τις άλλες φορές έρχονται από Γερμανία να κατεβούν για διακοπές και το βάλαμε παπά μου να έρθουμε και για εξομολόγηση πρώτα και μετά για διακοπές. Και το περασμένο Σάββατο 7 παλικάρια φοιτητές από την Κύπρο τους έδωσε η γιαγιά τους ό,τι χρειάζονταν τα πλήρως αυτοί. Θα πάτε, λέει, Θεσσαλονίκη, θα μείνετε, λέει, εκεί 4 βράδια να δείτε τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα πάρετε ταξί να πάτε στον Παπαχρίστο, να καθίσετε στη σειρά να εξομολογηθείτε. Και ήρθαν και ήξεραν όλα και τι ακριβώς είναι η εξομολόγηση. Και θαύμασαν. Και πήραμε τη γιαγιά τηλέφωνο και χοροπήδα για τη χαρά της. Δεν θέλω άλλο δώρο από το Θεό, παπά, αφού τα εγγόνια μου και τα 7 έφτασαν να πάρουν εξομολόγηση από το πετραχύλι σου. Γι' αυτό δεν θα μας συγχωρέσει ο Θεός αν και εμείς δεν καθαρίσουμε και δεν τακτοποιήσουμε τη δικιά μας την καρδούλα. Δοξάζω το Θεό που τα ζω αυτά, ντρέπομαι που τα ζω αυτά, σας λέω αλήθεια, γιατί λέω, τι αξίζεις, μωρέ,
να ζεις τόσο όμορφες στιγμές, τόσο υπέροχες στιγμές, τόσο μοναδικές στιγμές, να έρχονται νέα παιδιά για να πάρουν την ευλογία από το Πατριαρχείο. Αλήθεια σας λέω, κάντε προσευχή να μην μπει εγωισμός στο μυαλό μου και μου χαλάσει όλη αυτή την ομορφιά. Έλα, καλημέρα. Να προετοιμαστούμε όλοι να κοινωνήσουμε το 15 Αύγουστο. Σε όποια εκκλησία και αν βρεθείτε, να είστε έτοιμοι μέσα σας. Έχουμε ακόμα 3 ευκαιρίες και οι σημερινοί 4, γιατί την Τετάρτη σημειώστε το και πέστε το κι αν ακούστε ότι κάποιος θέλει να δει. Θα πάμε όποιος θέλει με αυτοκίνητα και οδηγεί μέχρι το προσκύνημα τη Μεγάλη Παναγία, γιατί έτσι θέλει το Μητρόπολο και έτσι πρέπει να κάνουμε. Είναι το προσκύνημα το θαυματουργό της Παναγίας μας στην Μητρόπολη μας. Είναι μετά την Αρνέα. Θα πάω εκεί για παράκληση και δεν θα είμαι μετά εδώ για εξομολόγηση. Δευτέρα σήμερα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είμαι εδώ. Και αύριο το πρωί θα πάω Πετροκέρασα και την Τετάρτη θα πάω Καλαματό και χαίρομαι πολύ που πάω και εξομολογώ. Γιατί έλεγε ο Χεροπαΐσιος, τι είναι παιδάκι μου μωρέ οι αμαρτίες και τι είναι η εξομολόγηση. Την άκουσα αυτή την ιστορία εγώ ο ίδιος στην παρέα που μας την έλεγε. Να βρε παιδί μου, λέει, κάθε αμαρτία είναι κάποια κιλά που βάζεις βάρος πάνω σου. 5 κιλά από εδώ, 3 από εκεί, 8, 10, 15 μεγάλες, λέει, αμαρτίες γεμίζεις, λέει, 100, 150 κιλά. Πού να περπατήσεις και πού να δουλέψεις και πού να κάνεις κάτι μετά. Και η εξομολόγηση τα παίρνει όλα ο παπάς και τα πετάει. Και πετάει μετά η ψυχούλα και έχεις όρεξη και για δουλειά και για προσευχή και για νηστεία και για αγάπη και για υπομονή και για ταπείνωση. Έχεις όρεξη, έχεις διάθεση. Και άμα ξανάρθουν γέροντα τα βάρη, πάλι θα ξαναπάει να βρεις τον παπά. Έλεγε για το ποιο παπά θα βρεις. Εκεί που αναπαύεται η καρδούλα σου. Στο Άγιον Όρος τη λέξη εκεί που αναπαύεται τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Ο ένας αναπαύεται στον αυστηρό τον παπά, ο άλλος στον χαζούλη τον παπά, τον Χρήστο, ο άλλος στον χαμογελαστό, ο άλλος αυτόν που έχει αγάπη, ο άλλος αυτό που έχει υπομονή, να βρείτε όμως παπά και να τον αγαπάμε και να κάνετε καμία προσευχή και γι' αυτό. Να είμαστε καλά εδώ. Μέχρι και την Παρασκευή, εκτός από την Τετάρτη, θα έχουμε τις παρακλήσεις. Τι ωραία τις ψεύνετε. Συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Κυρία καθηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, μιλέτε. Και την, το Σάββατο απόγευμα θα το κάνουμε με αρνηνία, όπως πέφτει η σειρά στην Άγια Νωρί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.